Την παρέτησή της υπέβαλε η Πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελίζαμπεθ Μπόρν, αναγκάζοντας τον Εμμανουέλ Μακρόν να μπει σε διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Η παρέτηση της Πρωθυπουργού ήρθε μετά από μια περίοδο δημόσιας αναταραχής για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και άλλες αμφιλεγόμενες πολιτικές. Η Μπόρν, η οποία ανέλαβε καθήκοντα ως η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας το Μάιο του 2022, θα παραμείνει στη θέση της για να χειρίζεται τρέχουσες υποθέσεις μέχρι να σχηματιστεί νέο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Ο Μακρόν ευχαρίστησε την Μπόρν για την υπηρεσία της, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι υλοποίησε το σχέδιό μας με το θάρρος, τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί Γάλλοι πολίτες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο σχέδιο, κάνοντας μαζικές διαμαρτυρίες και απεργίες για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες περιέλαμβαναν αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια από τα 62. Το κυβερνών κόμμα του Μακρόν αντιμετωπίζει επίσης την οργή του κοινού για τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό και την αποτυχία να περιορίσει την παράνομη μετανάστευση. Εν όψη των ευρωεκλογών της Γαλλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, το κόμμα της αναγέννησης του Μακρόν υστερεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από το κόμμα Εθνικό Ράλι της Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δημοσκόπησης.